Έχει ένα ωραίο σύνθημα το Κομμουνιστικό Κόμμα, κύριε Λαμπρούλη. Γεια σας. Καλησπέρα, κύριε Πολύζο. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Το βλέπω παντού, δηλαδή. Εκεί περνούσα και έξω από τα γραφεία σας στην Αχανόν χθες βράδυ που επέστρεφα. Αυτό το «μόνοι τους και όλοι μαζί, τώρα κουκουέ», είναι ωραίο. Αλλά σκεφτόμουν, ξέρετε, πραγματικά ένα λάβαρο εκεί έξω από τα γραφεία σας ήταν. Και λέω, γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν μπαίνει στην κυβέρνηση ώστε την αλλαγή να την κάνει από μέσα? Το «μόνοι τους», φαντάζομαι εννοεί τους κυβερνώντες, «όλοι μαζί», αναφέρεστε στον λαό, και η αλλαγή θα μπορούσε να επιβληθεί από εσάς. Κύριε Πολύζο, σας προβοκάρω αρκετά για ξεκίνημα. Σας προβοκάρω αρκετά για ξεκίνημα, λέω. Ναι, λέω, αυτό παραπέμπει στις πρόσφατες ή, αν θέλετε, στις κλήσεις του κυρίου Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη της προεκλογικής αυτής περίοδου, αλλά και με αναφορές, αν θυμάστε καλά, έγκριτος δημοσιογράφος είστε, από το 2012, τότε που μας καλούσε να σχηματίσουμε την τότε αριστερή κυβέρνηση. Από τότε βέβαια κύλησε πολύ νερό στα βλάκι. Νομίζουμε ότι το ΚΚΕ νητάχη, θα το πω, σε ό,τι αφορά το 12, παρόλο που το πλήρωσε κοινοβουλευτικά με την μείωση του μεγάλου ποσοστού της κοινοβουλευτικής του δύναμης, δικαιώθηκε, και μάλιστα δικαιώθηκε με τον πιο τραγικό τρόπο σε ό,τι αφορά το τι συνέβη στο λαό μας με την λεγόμενη αριστερή ή πρώτη φορά αριστερή, όπως θέλετε πείτε, το κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, η οποία έφερε ένα τρίτο μνημόνιο, εφάρμοσε άλλα δύο, το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο, μαζί βεβαίως και το τρίτο, ανέρεσε μια σειρά από δικαιώματα των εργαζομένων και επιδείνωσε ακόμα περισσότερο τη ζωή της πλειοψηφίας του λαού μας. Άρα λοιπόν, κυβέρνηση συνεργασίας προφανώς με το ΣΥΡΙΖΑ εννοούσατε κι εσείς, στη βάση λοιπόν του καλέσματος, ή αν θέλετε, των αναφορών του ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ δεν πρόκειται να κάνει και φυσικά καμία ανοχή σε αυτή την κυβέρνηση. Πολύ δε περισσότερο. Γιατί έπαιξε, λέτε, και το σενάριο της κυβέρνησης ανοχής. Ναι, λέω, καμία συμμετοχή σε τέτοια κυβέρνηση και πολύ περισσότερο κυβέρνηση ανοχής, ψήφου ανοχής, αν θέλετε, στάση ανοχής απέναντι σε όποια τέτοια κυβέρνηση. Γιατί πρώτον, αφενός θα ήταν σαν να πουλούσαμε, κύριε Πολύζο, τους εργαζόμενους, τον ίδιο το λαό μας. Αλλά το πιο βασικό είναι ότι απευθυνόμενος ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας στο Κομμουνιστικό Κόμμα, το κάλεσμα δηλαδή για συγκυβέρνηση, κυβέρνηση ενιαία, κοινή, δεν έχει στο νου του το ΚΚΕ. Έχει στο νου του τους ψηφοφόρους, τον κόσμο αυτών, οι οποίοι του γυρίζουν την πλάτη στον ΣΥΡΙΖΑ, ακουμπάνε πάνω στο ΚΚΕ με τιμιότητα, έρχονται, και βλέπει λοιπόν αυτή την κατάσταση και αυτούς έχει στο στόχο ο κύριος Τσίπρας, και φυσικά το ΚΚΕ δεν του ακουμπάνε τέτοιες, αν θέλετε, και πολλές φορές ανιστόρητες αναφορές που έχει κάνει ο κύριος Τσίπρας, είτε περί Τσοπάνη και Κλίτ, λέω, αυτό το περίφημο «τι πλαστήρας, τι παπάγος» που έχει αναφερθεί, ή τα πρόσφατα εδώ στη Λάρισα περί Τσοπάνη και Γκλίτσας. Άρα λοιπόν, ο στόχος λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ. Την Γκλίτσα την χρησιμοποίησε και ο αρχηγός σας, ο Γενικός Γραμματέας σας, στο debate, ότι ξύνετε στην Γκλίτσα του Τσοπάνη. Ακριβώς, ναι. Αναφερόμενοι, ναι, ο κύριος Τσίπρας αναφέρθηκε στον Τσοπάνη και την Γκλίτσα σε σχέση με τα πρόβατα. Λοιπόν, τώρα ας μην πούμε σε αυτό. Σας λέω και πάλι. Α, ότι οι ψηφοφόροι σας είναι πρόβατα. Με αυτή τη διάσταση. Αυτή τη διάσταση. Προς το Κομμουνιστικό Κόμμα. Μάλιστα. Λοιπόν, ελάτε όμως να δούμε. Ενώ έχει πάντα το κόμμα σας, τώρα μιλώ για τα ποσοστά λαοφιλίας, ηγέτες που ήταν λαοφιλείς, δεν ήταν κάποιος που δεν συγκέντρωνε υψηλά ποσοστά λαοφιλίας, αυτό δεν το κεφαλαιοποιούσε το κόμμα. Έχει να κάνει με ένα αυστηρό ιδεολογικό περίγραμμα που έχετε βάλει, με ένα πλαίσιο ιδεολογικό, που το αποδίδετε εσείς? Εντάξει, είχατε κι εσείς, όπως λέτε, γιατί σας πολιορκούν και κάτι κάθε φορά κόβουν από εσάς, είχατε και καλύτερες επιδόσεις στο παρελθόν, αλλά γιατί δεν κεφαλοποιείτε? Ο κύριος Κουτσούμπας, πέρα από το ότι είναι συμπαθέστατος, εγώ τον βλέπω και τα καλοκαίρια στον Θεολόγο,
είναι ένας άνθρωπος που απολαμβάνει λαοφιλίας. Ναι, αυτό κύριε Πολίζο, αν θέλετε και εμάς ως κόμμα συνολικά, όχι τώρα μόνο, όχι στην προεκλογική περίοδο, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια και το σκεφτόμαστε και το αντιμετωπίζουμε και μας απασχολεί φυσικά. Όμως, δείτε, μπορεί να υπάρχουν τα ποσοστά αυτά, τα κοινοβουλευτικά αυτά ποσοστά που έχουμε έως τώρα, αλλά το ΚΚΕ έχει μεγάλη απήχηση, αν θέλετε, μέσα στο λαό, μέσα στον κόσμο. Και πιστεύουμε ότι σε αυτές τις εκλογές μπορεί να γίνει, να αλλάξουν τα πράγματα. Φυσικά, καθημερινά συζητάμε με χιλιάδες ανθρώπους και εδώ στην περιοχή μας, οι οποίοι σκέφτονται να στηρίξουν το ΚΚΕ στις εκλογές. Είναι άνθρωποι που έχουν απογοητευτεί από προηγούμενες επιλογές τους, έχουν εξοργιστεί για παράδειγμα από τα πεπραγμένα της Νέας Δημοκρατίας ή δεν δίνουν φυσικά και άφεση αμαρτιών στο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ, γιατί τους γνώρισαν και ως αντιπολίτευση, να σημειώσω εδώ, με το ΣΥΡΙΖΑ να έχει ψηφίσει το 50% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας και το ΠΑΣΟΚ το 70% των νόμων της Νέας Δημοκρατίας. Πολλοί πρώτη φορά συζητούν με το ΚΚΕ, χωρίς φυσικά να συμφωνούν σε όλα μαζί μας, όμως τι, εκτιμούν τη συνέπεια, την εντιμότητα, τη σταθερότητα, τη μαχητικότητα στο πλάι που επιδεικνύει, αν θέλετε, το ΚΚΕ στο πλάι του λαού. Ξέρουν ότι εμείς δεν πρόκειται να τα γυρίσουμε μετά τις εκλογές και να κάνουμε άλλα από αυτά που λέγαμε ή λέμε προεκλογικά. Και πολύ περισσότερο μας χαρακτηρίζει και μας το αναγνωρίζουν αυτό η συνέπεια λόγων και πράξεων. Συνεπώς, η όποια κυβέρνηση, όπως λέμε, μπορεί να προκύψει την επόμενη μέρα των εκλογών, όποιο χρώμα και αν έχει, κύριε Πολίζο, εμείς θα βρεθούμε στο απέναντί της, στο πλάι του λαού, για να την αντιπαλέψουμε. Και σε όλον αυτόν τον κόσμο, επαναλαμβάνω, αυτό που λέμε είναι τι, η σκέψη, ότι μπορεί να γίνει η σκέψη του, μπορεί να γίνει απόφαση και απόφαση πράξη. Δηλαδή να φτάσουν στην κάλπη ενδυναμώνοντας το ΚΚΕ. Και εδώ θα είμαστε και να το θυμηθείτε, θα έχουμε την Κυριακή έκπληξη, κύριε Πολίζο. Έκπληξη περιμόν, λέτε. Υπερημών με ήττα. Ναι, 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 για σας. Με ύψιλον το λέω εγώ, με ήττα το λέτε εσείς. Έκπληξη για σας λοιπόν, για να το πούμε, για να το καταλάβουμε όλοι. Ναι, διότι και τα μηνύματα είναι αισιόδοξα, επαναλαμβάνω, από τις περιοδίες, από τις συγκεντρώσεις, από τις ομιλίες, από τις συσκέψεις, από την επαφή με τον κόσμο και φυσικά, βέβαια, Κυριακή κοντή γιορτή, θα έχουμε τα αποτελέσματα και θα τα πούμε. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε, θα τα πούμε και εκείνο το βράδυ βεβαίως, γιατί έτσι κι αλλιώς μαθαίνουμε ότι όλα θα γίνουν πιο γρήγορα. Ενώ ξέραμε ότι 9 θα έχουμε το 80% των αποτελεσμάτων, ο κύριος Πιερακάκης πριν από λίγο δήλωσε πως θα έχουμε νικητή στις 9 το βράδυ και ότι η Σταυροδοσία το αργότερο μέχρι τα μεσάνυχτα επίσης θα έχει διαμορφώσει και τη σύνθεση της Βουλής. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή επιτυχία. Ποια θητεία θα είναι αυτή για εσάς? Με τιμά το κόμμα, ο λαός της περιοχής εδώ του νομού Λάρισας από το 2012, κύριε Πολίζο. Άρα θα είναι η έκτη εκλογή, έτσι? Είναι εκλογικές αναμετρήσεις πολλές, μέσα σε 12, ανά δύο περίπου χρόνια από μια έτσι, εκλογική έλαντε. Αναμέτρηση. Ναι, μόνο το 2015 είχαμε δύο εκλογές, για σκεφτείτε το. Το 12 έτσι. Δύο. Ναι. Ωραία, ωραία. Με το καλό. Να είστε καλά. Τις ευχές για καλή θητεία, μην παραβιάσουμε τώρα και την κάλπη, θα τις δώσουμε το βράδυ εκείνο. Ναι. Γεια σας, κύριε Λαμπρού. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.